Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε για ακόμα μια χρονιά στην Κοζάνη, σε ένα γήπεδο και σε μια περιοχή που είναι πάρα πολύ γνώριμη και σας ευχαριστούμε πολύ που μας αγκαλιάζετε και μας στηρίζετε στην προσπάθειά μας. Το γήπεδο είναι, όπως ο καθένας μπορεί να έρθει και να δει, καταπληκτικό πλυρί όλες τις προδιαγραφές και ευελπιστούμε να μας στηρίξει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται, γιατί η Εθνική Ομάδα βρίσκεται πρώτη φορά πάρα πολύ κοντά σε μια πρόκριση, σε μια μεγάλη διοργάνωση. Βέβαια, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τώρα, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, θα ήθελα να τονίσω ότι νιώθουμε πάντα περηφάνεια και τιμή να εκπροσωπούμε το εθνόσημο, κάθε αθλήτρια. Στη Βοσνία την προηγούμενη μέρα πήραμε ένα πάρα πολύ θετικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το κρατάμε πολύ καλά, χωρίς όμως να έχουμε στο μυαλό μας ότι έχει τελειώσει, έχει κλειδώσει η τρίτη θέση του ομίλου μας. Το σημαντικότερο προσωπικά είναι ότι το δεύτερο παιχνίδι θα είναι μέσα στην έδρα μας. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό η εθνική ομάδα να παίζει μέσα στο σπίτι της, μέσα σε τέτοια όμορφα γήπεδα και μέσα στην. Να νιώσει τον παλμό του ελληνικού στοιχείου. Με τον προπονητή μας και με τους προπονητές μας και όλες οι αθλήτριες γνωρίζουμε καλά τον αντίπαλό μας και ευελπιστώ και είμαι αισιόδοξη, πολύ αισιόδοξη θα πω, βέβαια πάντα με μία επιφύλαξη εννοείται, αθλητισμός είναι, ότι το αποτέλεσμα το οποίο πήραμε στη Βοσνία και ήταν θετικό, θα το πάρουμε και εδώ πέρα και θα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ.